Ποιος χαίρεται, μωρέ. Είδες είχε κανένα εδώ πέρα πάνω στο σταυλάκι, στα λακάτι, να χαίρεται. Εσύ δώσω καμιά με την κλίτσα σου, πω εγώ ποιος χαίρεται. Χαίρεται κανένα. Κανένας δεν χαίρεται εδώ πέρα. Μόνο εσύ είχες χάσει, βγάζω εγώ μόνος. Τέλος πάντων, καλησπέρα σας. Τέλος πάντων, κι εγώ καλησπέρα σας. Τέλος πάντων, έτσι, τέλος πάντων, άλλος. Όχι, ξέρετε. Για το λέτσα εδώ. Πολύ ευχαρίστω. Δηλαδή, δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Εμείς δεν καταλάβατε. Εσείς δεν καταλάβατε. Εμείς τα έχουμε καταλάβει όλα και τον προτέρων τα έχουμε καταλάβει. Γνωρίζετε δηλαδή ότι η πάλη των τάξεων παραμένει ιστορικά αδικαίωτη, ενώ η διεθνής καπιταλιστική μεθοδολογία σαμποτάρει την πρωτοβουλία της κολχόσμικης ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας σεχταρισμός που αποπροσανατολίζει τις μάζες και τις αφήνει σε ένα τέλμα ιδεολογικής σύγχυσης με ανεπανόρθωτες συνέπειες, επαναλαμβάνω, στην ανάπτυξη του κινήματος της εργατικής τάξης και της αποδέσμευσής της από τα ιμπεριαλιστικά θεσμά. Βέβαια, παιδάκι μου. Τώρα που τα κάνεις νερά, τα έχω πιάσει όλα και όλα τα κατάλαβα. Στον Μπόγκαρτο τα έχω πάρει. Όλα. Άρα, δέχεστε την ανάγκη δημιουργίας, ύπαρξης και λειτουργίας και στο Λέτσοβο μιας κομματικής οργάνωσης βάσης. Βέβαια, παιδάκι, πώς δεχόμαστε. Του βλέπεστε, να μην δεχτούμε εμείς. Το συμφέρον μας δεν θέλουμε να μούμε. Πες να μας πλακώσει σπίτι μας. Πολύ ωραία. Άρα υπάρχουν οι βασικές συμφωνίες. Βέβαια, παιδάκι μου, χωρίς συμφωνία οι πράγματα γίνεται. Αν δεν συμφωνήσετε, θα δώσει το καπάρο. Πώς θα γίνει, χωρίς καπάρο δεν γίνεται τίποτα. Δεν χρειάζεται καπάρο, ειλικρινά. Και την άποψή σας αυτή θα την εκτιμήσει πάρα πολύ το κόμμα. Κόμμα. Ποιο κόμμα. Ένα είναι το κόμμα. Ένα είναι το κόμμα, γιατί να είναι. Πόσα να είναι. Πολλά να είναι, πιντάξει, καμιά 73-85 κόμματα, όσα πιο πολλά είναι τόσο καλύτερο, παιδί μου. Σύντροφε. Χαράλαμπε, δεν μιλάς χαράλαμπε. Χαράλαμπε δεν μιλάς. Χαράλαμπος τραμπάκουλας είναι. Δεν ακούω μου από εδώ. Είμαι ηθαγενής. Πού εδώ, εδώ είναι τότε. Να σας λέω ηθαγενής είμαι, ηθαγενής. Να σας λέω χαράλαμπε, αλλά οι θέσεις σας είναι διασπαστικές. Βεβαίως, παιδί μου, από αυτό δεν μπορεί καμία αντίρρηση. Εγώ είμαι διασπαστικός κινητής. Δηλαδή είστε αναθεωρητής. Όχι, παιδάκι μου, αναθεωρητής, γιατί δεν είμαι ηθαγενής. Εγώ δεν έχω τέτοιες ικανότητες. Εγώ, παιδάκι μου, είμαι φωσκός. Και όλο γνωστό φωσκό τα πρόβατα εδώ παραπέρα εγώ δεν έχω. Α, δηλαδή δεν είστε αναθεωρητής, ωραία. Μάλιστα. Τι μάλιστα είστε. Τι είμαι. Αναθεωρητής. Μάλιστα. Δηλαδή είστε. Εγώ τι είμαι, παιδάκι, δεν ξέρω. Αναθεωρητής. Είστε. Δεν είμαι τέτοιο, είχαμε άλλα. Τελείωσε προχτές το πήραμε. Τότε μπορούμε να προχωρήσουμε, Προχωρήσουμε μια ζωή, προχωράμε. Έλα την ναι, πού να προχωρήσουμε. Τι να κάνω, προχωράω συνέχεια, εσύ να προχωρήσεις και να με αφήσεις, να τα μάθεις και να σηκωθείς, δεν φύγεις. Όχι, δεν μπορώ παιδάκι να προχωρήσω. Εννοώ να προχωρήσεις. Χαρά, χαρά, για πάνω του μαλλιού. Να ξεκινήσουμε, πού να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε, πού να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Εννοώ να προχωρήσουμε στην οργάνωση. Α, ποια οργάνωση. Αυτή που λέγαμε προηγουμένως. Μάλιστα, τι λέγαμε προηγουμένως. Για την οργάνωση. Ποια οργάνωση. Δεν είναι δυνατόν. Δεν θυμάστε τι λέγαμε προηγουμένως. Άρα χαμένη, χαμένη, εσύ μόλις είναι και ντουπ, ντουπ, λέγεις, αφρασί. Εγώ όλα τα θυμάμαι, πώς τα θυμάμαι όλα. Προηγουμένως, δεν ξέρω τι λέγαμε, όλα τα θυμάμαι. Πολύ ωραία. Τι λέγαμε προηγουμένως. Λέγαμε προηγουμένως, λέγαμε για την οργάνωση. Ποια οργάνωση. Εν τούτος είναι γεγονός, μπορεί. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, την οργάνωση. Δεν είναι δυνατόν. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν είναι δυνατόν. Τι λέγαμε προηγουμένως. Δεν είναι δυνατόν. Προχαμένη για την οργάνωση, τα λέγαμε. Έχω μοιάσει το μυαλό μου, δεν είναι στιγμή. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κάτι λέγαμε, αλλά. Δεν θυμάμαι. Διονύση, έλα. Δεν σου δώσω καμιά σε κανένα φούσκο ή σένα με την οργάνωση. Όταν θα μπούμε σε ΝΕΟΚ και γίναμε Ευρωπαίοι. Ποτέ δεν θα μπουν στην ΝΕΟΚ ο Έλληνας αγρότης. Τα νιάτα και η εργατιά και ο μικρομεσαίος. Κι αν έμπουνε με το στανιό δεν έχει σημασία. Εμείς θα τους ευγάλουμε σαν γίνουμε εξουσία. Να μας τα φέντες τους αγρούς, αρχόντι στα χωριά μας, να διαφεντεύουμε εμείς τα μπέλια τα δικά μας. Δικιά μας να είναι η στάνη μας, δικιά μας να είναι η γίδα μας, περήφανα νιάτα, τιμημένα γυρατιά της πατρίδας μας. Μαζί θα προχωρήσουμε. Τι είναι αυτή η οργάνωση. Τι θέλει εδώ η οργάνωση. Ποιος είπε για οργάνωση. Ξέρεις εσύ τίποτα για την οργάνωση. Εγώ παιδάκι μου δεν γνωρίζω από αυτά τα πράγματα μη με να ξέρεις. Τι ξέρεις.
προγραμμούς και εγώ που φουσκούσα τα πρόβατα εδώ παραπέρα και εσύ εμφανίστηκες όλος απρόπτως ως Έρικο και μου μίλησες. Και τι σας είπα. Μου είπες για την οργάνωση. Ποια οργάνωση. Για αυτήν που λέγαμε προηγουμένως. Σιγά παιδάκι μου. Το κρεμό παιδάκι μου σιγά. Θα κρεμώ τις αγκριστές, τις μοντεντές. Θα βγει. Ο Θεός μπορέσει τον άνθρωπο. Όρκο παίρνουν τούτος. Πολύ καλός άνθρωπος ήταν. Έφυγε. Και ξέχασε και εδώ πέρα για την οργάνωση. Το καπέλο του. Τι γίνεται τώρα παιδί μου. Πρωτοφανή. Μυστήρια πράγματα. Μυστήρια παιδί μου. Ο άνθρωπος πήγε και έπεσε. Μέσα στο κρεμό και κρεμοσιατικής. Μόνο που ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε εμείς την οργάνωση. Αντί να πάει το κίνημα με τέτοιους χαμένους μπροστά, ρε χαμένοι. Αλλά εγώ θα τη φτιάξω χαμένη την οργάνωση. Όχι, τώρα εμείς θα φύγουμε και πάλι την τάξουν ιστορικά δικαιώτη. Ενώ η διεθνής καπιταλιστική μεθοδολογία σαποτάρει την πρωτοβουλία της κολχόζνικης ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας εκταρισμός που αποπροσανατολίζει τις μάζες και τις αφήνει να πλένει σε ένα τέτοιο και σε ένα και τι έλεγε, ρε παιδί μου. Και μετά πάει έπεσε το κρεμό. Και πάει σαν πέρα και έφυγε το καπέλο του και πάει και οργάνωση και κάτι καλά τρώει και καλά κρασόγια. Αν δεν θα πάει καημένη, να μην εγώ θα τη φτιάξω την οργάνωση. Όχι, θα πάμε εμείς να αφήσουμε την πρωτοβουλία και την τάξη. Τη διεθνή καπιταλιστική μεθοδολογία ενάντια στην πρωτοβουλία της κολχόζνικης.